Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, μαθητές των παραγωγικών σχολών, στρατεύσιμο και πολιτικό προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας. Παραδίδω σήμερα σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΙΣΕΑ τα καθήκοντα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στον ιερό χώρο που πριν 43 σχεδόν χρόνια ως Ίκαρος εισήλθα στην οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι σε τέτοιες καταστάσεις μόνο η ισχύ των όπλων και ο φόβος των συνεπειών που η χρήση τους επιφέρει μπορεί να λειτουργήσουν ως αποτροπή και ως φραγή σε αλυτρωτικές και αναθεωρητικές βλέψεις, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από λαούς που στο διάβα των αιώνων έχουν να επιδείξουν μόνο γενοκτονίες, καταστροφές, εκαθαρίσεις και ξεριζωμούς. Δίπλα σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, η πατρίδα μας παρουσιάζεται διεθνώς ως όαση σταθερότητας και ειρήνης, δημοκρατικότητας και νομιμότητας, ως αξιόπιστος σύμμαχος και επικοδομητικός συνεργάτης, εγκρατής αλλά συνάμα αποφασιστική και αποφασισμένη δύναμη, έτοιμη και ικανή να αποτρέψει κάθε επιβουλή από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Οι παρευρισκόμενοι εδώ σε αυτή την αίθουσα, η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας, είμαι σίγουρος ότι εκτιμά, είναι ότι η επένδυση στο μέλλον της πολεμικής αεροπορίας, στο έμψυχο δυναμικό της πολεμικής αεροπορίας με το Διεθνές Αεροπορικό Κέντρο που υλοποιούμε στην Καλαμάτα, ίσως είναι η πιο υποτιμημένη αλλά η πιο πολύτιμη συμβολή αυτά τα χρόνια στη βάση αυτού του έργου.